ο οποίο θα μα ενημερώσει για τη νέα πρωτοφανή επίθεση Ερτογάν στον Νετανιάχου και στον Ανδρέα Παφίτου για να δούμε την θέση των 27 που συνεδριάζουν στι Βρυξέλλε για την ένταση στην Μέση Ανατολή. Δημήτρη, πρώτα σε Μιχάλη, πριν από λίγο ο Τούρκο πρόεδρο στην πρώτη του τοποθέτηση, 3-24 ώρα μετά την Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, χωρί να τάσσεται ανοιχτά υπέρ τη Τεχεράνη, παρόλο που το φωτογραφίζει, κατηγόρησε ευθέω το Ισραήλ για προβοκάτσια και πώ αυτό ευθύνεται για την κλιμάκωση εξαιτία του χτυπήματο στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, η οποία, όπω είπε, ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Την ίδια στιγμή χρησιμοποίησε πολύ σκληρέ εκφράσει για τον Νετανιάχου, παρομοιάζοντα τον με τον Χίτλερ, λέγοντα πω το Ισραήλ σκότωσε 14.000 παιδιά στη Γάζα και πω η κυβέρνησή του έχει γεμίσει τα χέρια τη με αίμα. Δεν παρέλειψε επίση να χαρακτηρίσει τη Χαμά ω απελευθερωτική οργάνωση και να την εξισώσει με μια αντιστασιακή τουρκική οργάνωση του προηγούμενου αιώνα που εκδίωξε μεταξύ άλλων από την Τουρκία Έλληνε και άλλου συμμάχου. Όπως είπε, η ζωή του έχει αποκτήσει και πάλι νόημα λόγω του αγώνα των Παλαιστινίων. Μάλιστα, Μιχάλη, πριν από λίγο η Χαμάς ευχαρίστησε τον πρόεδρο για τα λόγια του, τον οποίο χαρακτήρισε αδελφό. Δημήτρης, ευχαριστούμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δήλωσης του Πρόεδρου της Τουρκίας.